Το έργο είναι το «Δεν έχω τίποτα» του Edward Bond, ενός ακτιβιστή Άγγλου συγγραφέα αριστερού, με δράση ακτιβιστική και κινηματική. Είναι ένα έργο διστοπικό που αναφέρεται σε μια κοινωνία μελλοντολογική του 2077, όπου τότε έχει επέλθει πλήρη αναμόρφωση. Το μνημόνιο έχει επικρατήσει παντού, σε όλη την ανθρωπότητα. Ο κόσμος έχει αναμορφωθεί πλήρως. Έχει χαθεί κάθε έννοια της ατομικότητας, της φαντασίας. Έχει εξαφανιστεί η έννοια του παρελθόντος. Έχει καταργηθεί το παρελθόν, οι αρχές έχουν καταργήσει το παρελθόν. Άρα έχει καταργηθεί η μνήμη. Άρα έχει καταργηθεί κάθε τι το διαφορετικό. Ο άνθρωπος, ο Edward Bond, ο συγγραφέας, έγραψε το έργο στο 2000, στο Millennium, σε μια εποχή πλήρης ακμής, και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, με την Ολυμπιάδα, με την Πορτογαλία, με τις εθνικές Ελλάδος, με τις φιέστες, με την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος και όλη αυτή τη χήμερα που τελικά που κατέληξε σε τραγωδία τη σημερινή που ζούμε όλοι μας. Άρα εγώ πιστεύω ότι το έργο αυτό, ο άνθρωπος αυτός προφητικά προφήτεψε το σήμερα. Λοιπόν, πέρα από το πολιτικό περιεχόμενο, το έργο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχει γραφτεί με πάρα πολύ απλό τρόπο. Δηλαδή έχει πάρα πολύ χιούμορ και ο συγγραφέας του έχει γράψει πάρα πολύ ωραία γιατί υπάρχει μια καθημερινή ιστορία πίσω από όλο αυτό. Πρόκειται για ένα ζευγάρι λοιπόν, τον Τζαμς και τη Σάρα. Ο Τζαμς δουλεύει σε μια κρατική υπηρεσία που δεν καταλαβαίνουν ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Και ο Τζαμς λοιπόν πηγαίνει σε περιπολίες και γυρίζει πίσω. Αυτή είναι η δουλειά του. Περιπολεί τις μη αναμορφωμένες περιοχές τις οποίες ο στρατός έχει γκρεμίσει. Πηγαίνει λοιπόν στα ερείπια και ελέγχει αν κυκλοφορεί κάποιος αλήτης ή οποιοδήποτε, γιατί δεν πρέπει να κυκλοφορείς χωρίς άδεια. Και η γυναίκα που μένει συνέχεια στο σπίτι. Και ξαφνικά λοιπόν μπαίνει ένα τρίτο πρόσωπο στην ιστορία που λέει ότι είμαι ο αδερφός σου. Λέει στη γυναίκα λοιπόν και στο σύζυγο ότι εγώ είμαι ο αδερφός της γυναίκας σου. Και εκεί αυτή η πληροφορία διαταράσσει και καταστρέφει όλη την υπάρχουσα ισχύουσα καθεστικιαία τάξη. Και επίσης ο συγγραφέας πάρα πολύ σωστά για να δείξει και να δικαιολογήσει τον τίτλο «Δεν έχω τίποτα» βάζει τους ήρωες να μαλώνουν για μια καρέκλα, για το ποιος κάθισε, ποιος κούρισε την καρέκλα, ποιος άπλωσε τα ρούχα στην κρεμάστρα κτλ. Δηλαδή μέσα σε αυτό το ασφιχτικά, στο ασφιχτικό περιβάλλον μαλώνουν και διαπληκτίζονται για μια καρέκλα και για μια κρεμάστρα, δηλαδή ουσιαστικά για το τίποτα. Και αυτό βέβαια από μόνο του είναι κωμικοτραγικό. Θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε και για τη σκηνοθεσία του έργου. Πολλοί θεατές έχουν δει ότι έχει κάποια σχέση, μιλώντας αισθητικά, με τον Ντόγκβιλ. Τι έχεις να πεις πάνω σε αυτό, για τη σκηνοθεσία που έκανες δηλαδή. Ναι. Με τον Ντόγκβιλ. Σε επηρέασε καθόλου ή όχι, απλώς είναι μια αίσθηση. Η αλήθεια είναι ότι δεν το σκέφτηκα καθόλου. Όταν έκανα τη σκηνοθεσία, δηλαδή δεν είχα αναφορά του Dogville, αλλά είναι σίγουρο ότι και συνειδητά να μην την είχα, σίγουρα στο συνείδητο θα λειτουργήσε. Γιατί, αν μιλήσουμε για τον Dogville, όντως ήταν μια εξαιρετική σκηνοθεσία. Με αυτό με τις κυμολίες και με το περίγραμμα της πόλης, ότι όλο αυτό έγινε σε ένα πλατό, που το βλέπουμε ότι είναι σε ένα πλατό και αλλάζει από πάνω και όλες αυτές οι λήψεις από ψηλά, που δημιουργεί έτσι μια. Δημιουργεί ακριβώς και με την κουβέντα που είχαμε. Μία είναι της πραγματικότητας πολύ συμπυκνωμένη, αφαιρετική και μια ποιητική φόρμα της πραγματικότητας, το οποίο κατά τη γνώμη μου πολλές φορές είναι και πιο δυνατή και από την ίδια την πραγματικότητα. Οπότε και η σκηνοθεσία δικιά μου δεν είναι καθόλου ρεαλιστική, σε εισαγωγικά με την έννοια αυτή που έχουμε στο μυαλό μας, διότι υπάρχουν 4 τοίχοι, 4 άνθρωποι και για μένα η τύχη του σπιτιού και το αντικείμενο στην παράσταση είναι ένας τέταρτος παρτενέρ, δηλαδή είναι ουσιαστικά μια συνέχεια του κάθε ατόμου. Δηλαδή ο τρόπος που, και εγώ το πιστεύω και για τη ζωή αυτό, ο τρόπος που ασχολείται ο καθένας με τα αντικείμενα του σπιτιού του, με τα αντικείμενα τα προσωπικά του και με το σπίτι, είναι μια προέκταση του εαυτού του. Και έτσι εγώ αυτό το τράβηξα στα άκρα στην παράσταση αυτή, που όποιος τη δει θα καταλάβει τι εννοώ, ότι το σπίτι και η τύχη είναι σαν να είναι ζωντανοί οργανισμοί και να συμμετέχουν. Να συμμετέχουν εξ ολοκλήρου στην παράσταση και οι ρόλοι να μιλάνε μέσα από την κίνηση του αντικειμένου. Να ρωτήσω κάτι. Το θέατρο, πού θα το ενέταξες,
στο θέατρο του παραλόγου, σε ρεαλιστικό θέατρο. Πώς το είπες, παραλόγου το θέατρο που. Την παράσταση. Την παράσταση και το θέατρο του Μποντ. Ναι. Πού θα την ενέτασες, στο ρεαλιστικό θέατρο, στο θέατρο παραλόγου, πού ακριβώς? Εγώ θα την ενέτασα στο πολιτικό θέατρο. Είναι ένα πολιτικό έργο καθαρά. Δεν θεωρώ ότι καθόλου, ότι δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό με την έννοια του ρεαλισμού, δηλαδή της μιας, πώς το λένε, με ακρίβεια αποτύπωση της πραγματικότητας. Θα την ενέτασα στο πολιτικό, θα το ενέτασα λοιπόν στο πολιτικό θέατρο και μάλιστα στο εξπερσιονιστικό θέατρο. Είναι δηλαδή μια αποτύπωση της πραγματικότητας με εντάσεις πολύ έντονες, με εντάσεις ακραίες. Οι άνθρωποι είναι στα κόκκινα και στα άκρα, έτσι κι αλλιώς όλες οι υποτρόμιες συνθήκες που πραγματεύει το έργο, δηλαδή ότι οι αρχές έχουν καταργήσει το παρελθόν, ότι όσα μέρη δεν έχουν αμορφωθεί έχουν γκρεμιστεί από το στρατό, ότι δεν υπάρχει καμία ιδιωτική πρωτοβουλία, καμία ατομική πρωτοβουλία, δεν υπάρχει καμία διαφορετικότητα. Είναι όλοι με τέτοια ρούχα, με τέτοια έπιπλα, με το ίδιο κτένισμα, με τέτοια παπούτσια, είναι όλοι το ίδιο. Και μάλιστα όλα τα προσφέρει το κράτος. Και μάλιστα ο εκπρόσωπος του κράτους στην παράσταση, ο Τζαμπς, λέει ότι οι άνθρωποι το ζήτησαν μόνοι τους να αναμορφωθούν. Και αυτό βέβαια είναι μια υποκειμενική πραγματικότητα του ιδίου. Αλλά ακόμα και σαν έκφραση ότι το ζήτησαν μόνοι τους να αναμορφωθούν, που σε κάποιες χώρες όντως βλέπεις η πλειοψηφία των κοινωνιών υπάρχουν ιστορικά γεγονότα που το ζητάει μόνη της, είναι για μένα τραγικό. Ναι, θα σας ρωτήσω το εξής. Είναι περίεργο για ένα έργο το οποίο είναι γραμμένο το 2000. Μια εποχή που έχει καταρρεύσει η Σοβιετική Ένωση, ο Ανατολικός κόσμος, που θα μπορούσε κάποιος να πει για τα πάντα κρατικοποίηση και κοινωνίες με μια έννοια πολύ ελεγχόμενες, να γραφτεί ένα τέτοιο έργο για το παρόν. Θέλω να πω δηλαδή πόσο το παρόν δικαιολογεί μια τόσο σκοτεινή και ολοκληρωτική εικόνα του μέλλοντος. Το παρόν που ζούμε τώρα εννοείς? Ναι, βεβαίως. Το παρόν που ζούμε τώρα, αν και βεβαίως και το 2000 εννοώ, δηλαδή είναι τόσο σκοτεινό το παρόν που να μπορείς κανείς να προφητεύσει ένα τόσο μαύρο μέλλον όπως περιγράφεται στο θεατρικό έργο. Αν είναι σκοτεινό το παρόν, για μένα εξαρτάται τελείως από το πώς το βλέπει ο καθένας. Διότι θα μπορεί να πει κάποιος ότι δεν θα φτάσουμε ποτέ. Γιατί έχω ακούσει και θεατές που λένε ότι δεν θα φτάσουμε, ρε παιδί μου, σε αυτό το σημείο. Μα δεν δίνει καμία απολύτως ελπίδα ο άνθρωπος. Δεν με αφορά εμένα αυτό το πράγμα. Αποκλείεται να φτάσουμε σε αυτό το σημείο ποτέ. Μα είναι δυνατόν να φτάσουμε σε τέτοια κοινωνία που να είναι όλα πλήρως αναμορφωμένα και να μην υπάρχει καμία διαφορετικότητα, κανένα παρελθόν? Ο στόχος όμως του έργου δεν είναι να δείξει το παρόν. Ο στόχος είναι του έργου, κατά τη γνώμη μου, είναι να δείξει τον κίνδυνο που ελοχεύει στο παρόν και το οποίο, αν το αφήσουμε να γίνει, θα πραγματοποιηθεί στο μέλλον. Ο στόχος λοιπόν του έργου είναι να τρομάξει, να προβληματίσει και να αφυπνίσει. Ο στόχος του έργου δεν είναι να πει ότι αυτή η κοινωνία θα γίνει. Ο στόχος του έργου είναι να πει ότι αυτή η κοινωνία δεν πρέπει να γίνει. Οπότε με την έννοια της αφύπνισης, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ δυνατό έργο. Όποιος το πάρει ότι εμένα δεν με αφορά, γιατί αυτή τη στιγμή δεν γίνεται, τότε βλέπει με παροπίδες και βλέπει. Πρέπει να το δεις με πιο διευρυμένο πνεύμα το έργο. Πρέπει να το δεις ως μια διαδικασία αφύπνισης. Όχι ως μια αποτύπωση της πραγματικότητας. Ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό. Γιατί όντως τα μνημόνια και οι πολιτικές και ο νεοφιλελευθερισμός και η παγκοσμιοποίηση, η τάση του είναι αυτή λοιπόν να αφομοιώσει και να ομογενοποιήσει όλη την ανθρωπότητα προς ένα στόχο και προς ένα τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων, αυτός ο κίνδυνος υπάρχει. Άρα, αν το αφήσουμε, θα γίνει. Το έργο λέει ότι δεν πρέπει να τα αφήσουμε, γιατί αν τα αφήσουμε, ορίστε, θα φτάσουμε σε αυτή την κοινωνία. Να μιλήσουμε λίγο για τους συντελεστές της παράστασης, πέρα από σένα που είσαι ο σκηνοθέτης. Ποιοι άλλοι είναι που παίζετε ώρες? Παίζετε στο θέατρο του Νέου Κόσμου, στο κάτω χώρο, Τετάρτη με Κυριακή έως 31 Μαΐου. Οι ηθοποιοί εξαιρετικοί που συμμετέχουν στην παράσταση και οι συντελεστές είναι ο Βασίλης Κουκαλάνη, που κάνει τον Τζαμπς, η Ένα Ελεφάντη που κάνει τη Σάρα, είναι ο Πάρης Οθωμόπουλος, είναι επιμέλεια κίνησης Νατάση Σαραντοπούλου, φωτισμή Χριστίνα Θανάσουλα, σκηνικά κουστούμια Δήμητρα Λιάκουρα, φωτογραφία βίντεο Άγγελος Καλοδούκας.
εξαιρετική μουσική στην παράσταση, Παύλος Κατσιβέλης, Παυλέας, Τζαζ Ματάζ.